εβδομάδες και πάντως πριν από την εκπνοή του 2022 αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη αποκατάστασης των ενετικών νεωρίων του Ηρακλείου, όπως δήλωσε το πρωί από την Κίσαμο ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πρόκειται για τα δυτικά νεωρία που εδώ και τουλάχιστον 18 χρόνια έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Θα εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατανόμο γνωμοδότηση, ώστε να ξεκινήσει και εκεί το έργο μέσα στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που ήδη έχουμε υπογράψει με το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτισμού, στην τελική ευθεία μπαίνει και το έργο αποκατάστασης των ενετικών νεωρίων στα Χανιά. Οι μελέτες που έχει εκπονήσει το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων πήραν το πράσινο φως από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Περιμένουμε τις προκηρύξεις του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος, δηλαδή του ΕΣΠΑ 2021-2027, προκειμένου να ενταχθεί το έργο της αποκατάστασης των νεωρίων. Ένα έργο το οποίο είναι όχι απλό σημαντικό, αλλά είναι ένα έργο πνοής πραγματικά για την πόλη των Χανίων. Στόχος των μελετών αποκατάστασης, ανάδειξης και επανάχρησης του μνημείου είναι να διατηρηθεί η φυσιογνωμία και η αυθεντικότητα του συγκροτήματος, αλλά και να αξιοποιηθεί αναπτυξιακά ένας δυναμικός πολιτιστικός πόρος που μπορεί σε συνδυασμό με τα άλλα μνημεία της λιμενικής ζώνης να λειτουργήσει ως ανοιχτού τύπου πολιτιστικός χώρος. Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη βρέθηκε στο Καστέλι Κισάμου, όπου μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση της Εκκλησίας της Κρήτης. Τιμώντας το πρόσωπό σας, τιμούμε το ήθος, τιμούμε την ευσυνειδησία, τιμούμε την φιλοπατρία, τιμούμε την φιλαλληλία, τιμούμε την αποτελεσματικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλα αυτά. Καταρχήν που είπατε κάτι υπερβολή. Όλου την αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Υπουργό Πολιτισμού απονεμήθηκε από τον Μητροπολίτη Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριο ο Χρυσός Σταυρός του Αποστόλου Τίτου. Εδώ είναι ο Παύλος, ο Τίτος, κρατώντας την Κρήτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Η αγάπη και η αναγνώριση των προσπαθειών μας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε για να κάνουμε το αυτονόητο. Αυτό το οποίο είναι το καθήκον μας. Να μεριμνούμε για την προστασία, την συντήρηση, την ανάδειξη, την αποκατάσταση των χιλιάδων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της πατρίδας μας. Η Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η διάκριση στο πρόσωπό της αντιστοιχεί σε όλους τους λειτουργούς του Υπουργείου Πολιτισμού που μεριμνούν για την προστασία του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας.